Επιδοτήσεις ασπιρίνες αποφάσισε να μοιράσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την ώρα που η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα όρια της οικονομικής εξαθλιώσεως και η ενεργειακή κρίση έχει πλήξει όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά, ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο είναι εκτός πραγματικότητος και εκτός δεδομένων. Ανέκδοτο έγιναν τα μέτρα στηρίξεως, αν λάβει κανείς υπόψη του την υποδοχή που τους έκαναν οι πολίτες, με τους ίδιους τους κυβερνώντες να παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι είναι ψίχουλα μπροστά στην τρομακτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν, είπε ότι είναι πρόδειμο πως η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα στηρίξεως των πολιτών. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με ειλικρίνεια, θα διαθέσουμε όλους τους πόρους που μπορούμε. Υπεγράμμισε μάλιστα ότι θα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας για όσο διάστημα μας χρειαστεί. Τα μέτρα που λάβαμε είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια για τη στήριξη των πιο αδυνάμων. Είναι συνεπή με την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα θυσιάσουμε την οικονομική σταθερότητα της χώρας.